Γεια σας φίλοι μου. Δεν θα μπορούσα να αφήσω σχολίαστο το θάνατο του Λεάντρο Λό, ενός πεντάκης παγκόσμιου πρωταθλητή σε τρεις κατηγορίες κιλών στο Brazilian Jiu-Jitsu, ενός θρύλου των πολεμικών τεχνών. Και λυπάμαι πάρα πολύ που επιβεβαιώνομαι σε όσα λέω στο κομμάτι της αυτοάμυνας με μια τέτοια απώλεια. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μπορεί να είσαι ο μεγαλύτερος αθλητής. Μπορεί να έχεις τα περισσότερα μετάλλια και νίκες. Το mentality που πρέπει να έχεις όμως στο κομμάτι της αυτοάμυνας είναι διαφορετικό. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι τον άνθρωπο αυτό τον έφαγε η αθλητική ρουτίνα. Τι θέλω να πω. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπως λέει πάνω, αφού κινητοποίησε το δράστη, ο οποίος πήγε και να τον προκαλέσει, απλά τον άφησε και σηκώθηκε. Έκανε μερικά βήματα πίσω αυτός, τράβηξε ένα πιστόλι και τον πυροβόλησε στο κεφάλι. Όταν είχα βγει σε συναντεύξεις μου και είπα ότι ο σκοπός της αυτοάμυνας σαν τρόπο σκέψης δεν είναι η αναχέτηση της επίθεσης του αντιπάλου, αλλά η καταστροφή της ώστε να μην υπάρξει άλλη. Δηλαδή, ό,τι πιάνουμε στα χέρια μας χαλάει. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να τον κοιμήσει από τη στιγμή που το έκανε λαβή. Ή παράδειγμα, το χτύπημά μας πρέπει να αφήσει εκτός μάχης τον αντίπαλο. Να προκαλέσουμε ζημιά στον αντίπαλο όταν κινδυνεύει πραγματικά η ζωή μας. Διότι μπορεί να σηκωθεί απλά αν τον αφήσουμε και όπως έγινε τώρα εδώ, να κουβαλάει πάνω του ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι και σε δεύτερη φάση να μας πάρει τη ζωή. Η αυτοάμυνα είναι τρόπος σκέψης κυρίως παρά αθλητικών ικανοτήτων. Γι' αυτό και πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το τι ισχύει μέσα στο ring και στο τατάμι και το τι ισχύει έξω στον πραγματικό κόσμο όπου δεν υπάρχουν κανόνες. Ναι, το ξαναλέω, προσπαθούμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε συμπλοκή, να την αποφύγουμε, αλλά όταν το πράγμα περάσει εκεί, θα πρέπει ο αντίπαλος, όσο σκληρό και αν σας ακούγεται, αν μιλάμε για ρεαλιστική αυτοάμυνα, να μην είναι σε θέση μετά να κάνει δεύτερη επίθεση. Υπάρχει δηλαδή επαφή και καταστροφή. Έπρεπε ο αντίπαλος να φύγει εδώ πέρα, είτε νοκάουτ, είτε με εξαρθρωμένο ή σπασμένο χέρι, είτε λιπόθυμος. Παίρνουμε τα πράγματά μας και απομακρυνόμαστε από το χώρο με ασφάλεια και γρήγορα. Αυτά από μένα και stay safe.